Κατηγορείται ως εγκέφαλος διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Θεωρείται αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας. Μέχρι και ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μπάρακ Ομπάμα, τον χαρακτήρισε νούμερο ένα κακοποιό στον κόσμο. Ο 57χρονος Λάσα Σουσανασβίλη, ο πάμπλουτος γεωργιανός κρατούμενος που βρίσκεται στις ελληνικές φυλακές από τον περασμένο Απρίλιο, λύνει σήμερα για πρώτη φορά τη σιωπή του. Αρνείται το χαρακτηρισμό του αρχιμαφιόζου, αυτοπροσδιορίζεται ως θύμα πολιτικής και δικαστικής σκευωρίας και μιλάει για τη ζωή του, τις κόρες του και την πίστη του στο Θεό. Έχει καταδικαστεί 14 χρόνια για ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης των ένομων κλεφτών. Έχει στείλει εξώδικο στον Ομπάμα γιατί ο Ομπάμα τον χαρακτήρισε τον πιο επικίνδυνο κακοποιό του πλανήτη. Πώς με έκανε τον αρχή εγκληματία? Δεν υπάρχουν άλλοι. Εμένα είδε. Όποιος με ξέρει προσωπικά γελάει. Ο Λάσα Σουσανασβίλη αρνείται να εκδοθεί στη Γαλλία, όπου τον κατηγορούν βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές. Η δίκη του ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου. Μετά από 23 θυελώδεις συνεδριάσεις στον Άριο Πάγο, το δικαστήριο χτες ανέβαλε την υπόθεση για τις 17 Οκτωβρίου. Μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος. Γιατί δεν θέλει να πάει στη Γαλλία? Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου στη Γαλλία και πιστεύω ότι ο σκοπός των Γάλλων είναι να με βάλουν στην απομόνωση. Δεν ξέρω αν θα επιβιώσω. Δεν με προσκαλούν στο Μοντε Κάρλο. Στο Μοντε Κάρλο θα πήγαινα. Μοντε Κάρλο θα Δεν θέλω να εκδοθώ στη Γαλλία για να μην με αυτοκτονήσουν και να έχω τα φάρμακά μου. Ο Γεωργιανός, που φέρεται ότι έχει τον ανώτατο τίτλο τιμής των ηγετικών στελεχών της ρωσόφωνης μαφίας, αυτών του Βορ Βιζακών, υποστηρίζει ότι αυτά λερώνουν το όνομά του. Θέλω να καθαρίσω το όνομά μου. Αυτό το δικαστήριο το χρειάζομαι για να καθαρίσω το όνομά μου. Για να μην πει κάποιος στα παιδιά μου ότι ο πατέρας σας είναι αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Για το διαβόητο κατηγορούμενο και τις συνθήκες κράτησής του έχουν ακουστεί πολλά. Ακόμη και ότι έχει τον προσωπικό σεφ του στη φυλακή. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολιάζουν τα ρούχα και τα επώνυμα παπούτσια που επιλέγει να φορά στα δικαστήρια. Πώς καλύπτει όλα αυτά τα έξοδα, το ρωτάμε. Ξεχνάτε ότι δουλεύω από 7 χρονών. Τα έξοδά μου είναι το νοσοκομείο και οι μετακινήσεις μου. Εάν θέλω να ζήσω, πρέπει να κάνω αυτόν τον τρόπο ζωής. Η υγεία μου είχε βελτιωθεί πολύ και επειδή έπαθα πάλι έμφραγμα, χρειαζόμουν και επίβλεψη καρδιολόγου. Κάθε μέρα τα τελευταία 7 χρόνια παίρνω 10 φάρμακα, 5 το πρωί και 5 το βράδυ. Ο ίδιος δηλώνει πως η μοναδική σκέψη του είναι οι τρεις κόρες του, τις οποίες υπεραγαπά. Πού δηλαδή? Θα ήθελα να είμαι στη Μόσχα, εκεί που είναι τα παιδιά μου. Μου λείπουν οι τρεις κόρες μου. Σπουδάζουν και οι τρεις σε πολύ καλά πανεπιστήμια. Η μία από αυτές είναι μέλουσα συνάδελφός σου. Σπουδάζει δημοσιογραφία. Ο Λάσα Σουσανασβίλη αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας. Την τελευταία φορά έφυγε από το δικαστήριο με ασθενοφόρο. Όταν άρχισε η δίκη, ερχόμουν περπατώντας. Τώρα δεν περπατάω. Έρχομαι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Αν και ανάπηρος, με συνοδεύουν 30 αστυνομικοί. Ο Λάσα Σουσανασβίλη μιλάει μεταξύ άλλων και για την πίστη του στο Θεό. Πιστεύω πολύ στο Θεό. Έχω μεγάλη πίστη. Μου αρέσει να πηγαίνω σε εκκλησίες και μοναστήρια. Αγαπώ τον Άγιο Παΐσιο και την οικογενειακή ζωή. Γνωρίζω και τον Εφραίμ. Ήμασταν μαζί στη φυλακή το 2012. Μου αρέσει πολύ και το διάβασμα, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι συγγραφείς. Την γαλλική ιστορία την ξέρω καλύτερα και από τους Γάλλους.